Βρισκόμαστε τρεις μέρες πριν τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές στην Κύπρο. Πέντε υποψήφοι, πέντε βασικοί υποψήφοι, δύο εξ αυτών, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα πάνε στο δεύτερο γύρο, όπου στις 4 Φεβρουαρίου θα διεκδικήσουν την ψήφο των Κυπρίων πολιτών για να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο, τον κύριο Ανδρέα Παράσχο, διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, για να συζητήσουμε μαζί του για το κλίμα που διαμορφώνεται στη Λευκωσία λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, τα διακυβεύματα της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και τις προβλέψεις για το ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφοι που θα είναι στο δεύτερο γύρο. Ανδρέα, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινούμε. Θα πρέπει να πούμε ότι το debate της Δευτέρας ήταν ένα οροθέσιο για το θέμα του ποιος στην ουσία θα κερδίσει το δεύτερο εισιτήριο για την δεύτερη Κυριακή. Το πρώτο εισιτήριο είναι εξασφαλισμένο από τον νυν πρόεδρο, τον Νίκο Αναστασιάδη, σύμφωνα τόσο με τις δημοσκοπήσεις όσο και με αυτά τα πράγματα που βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας, και δεν νομίζω ότι η δύναμη του Δημοκρατικού Συναγερμού, που κυμαίνεται γύρω στο 33% ενδεχομένως και περισσότερο, να τον αφήνει εκτός πρώτου γύρου. Mm-hmm. Λοιπόν, από τη Δευτέρα, το πρώτο μισό του debate νικητής ήταν, νομίζω όλοι το παραδέχονται, ο κύριος Σταύρος Μαλάς, που υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ. Και στο δεύτερο μισό νομίζω ότι, και πάλι είναι οι ίδιες οι εκτιμήσεις, και το έχω γράψει και στην εκτίμηση που έχω κάνει, αυτός που έχασε ήταν ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Ήταν ένα-δυο ερωτήματα τα οποία τον άφησαν κατά τρόπον την εκτεθειμένο, δηλαδή ένα με το πόθεν έσχες και ένα δεύτερο με την τιμή της βενζίνης, η οποία είπε ότι στην πενταετία, τέλος πάντων, του Αναστασιάδη έχει διπλασιαστεί, ενώ στην ουσία έχει μειωθεί κατά 9%. Όπως και να έχουν τα πράγματα, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν γίνει κυλιόμενες και διάφορες από τα επιτελεία, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, διότι πλέον δεν μπορεί κανείς να δημοσιοποιήσει δημοσκοπήσεις, δείχνουν ότι από τη Δευτέρα και εντεύθεν ο κύριος Μαλάς έχει υποσκελίσει τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, όπου η διαφορά τους ήταν στήθος με στήθος. Έδειξαν κάποιες δημοσκοπήσεις πριν από την περασμένη Δευτέρα να ισοφαρίζει ο κύριος Μαλάς, που υπολοιπόταν κάποιου μικρού ποσοστού από τον κύριο Παπαδόπουλο στις προηγούμενες. Τώρα φαίνεται ότι έχει περάσει με κάποιο ποσοστό μικρό, 1, 2, 3 μπροστά, όμως κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Οπότε το ερώτημα της Κυριακής είναι ποιος θα είναι ο δεύτερος που θα είναι με τον νυν πρόεδρο, τον κύριο Αναστασιάδη, στον δεύτερο γύρο. Το κλίμα... Ναι, να σας πω τι γίνεται. Εδώ και στη βάση των δημοσκοπήσεων που είχαμε, και των δικών μας της Καθημερινής και των άλλων, υπάρχουν κατά την αντίληψή μου ζητήματα σοβαρά, τα οποία θα κρίνουν την εκλογή αυτή. Είναι τα 3 α. 1. Η αδιαφορία, 2. Η ανυπακοή και 3. Η απόκρυψη. Σε ό,τι αφορά την αδιαφορία, παρουσιάζεται ένα 25% από τους ψηφοφόρους να αδιαφορεί. Αυτό είναι μεγάλο ενδεχομένως... για τα κυπριακά δεδομένα. Όχι, είναι κανονικό, αλλά επειδή είναι προεδρική εκλογή και αυτή τη στιγμή τα πράγματα γίνονται πιο έντονα, εγώ το υπολογίζω να πάει γύρω στο 20%. Mm-hmm. Το δεύτερο, που είναι η ανυπακοή, αντανακλάται στις χαμηλές συσπηρώσεις των κομμάτων. Έχουμε περάσει την εποχή
των παραδοσιακών ψηφοφόρων, των παραδοσιακών ας πούμε αριστερών ή δεξιών οικογενειών. Τα παιδιά σήμερα των αριστερών ή δεξιών οικογενειών παραδοσιακών έχουν τη δική τους αντίληψη, τη δική τους άποψη, έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, έχουν δει πώς λειτουργούν οι δημοκρατίες και αλλού, και αυτό το πράγμα δημιουργεί διαφορετικές συσπυρώσεις στα κόμματα. Αυτή η ανυπακοή υπολογίζεται γύρω στο 30 με 33%. Και το τρίτο στοιχείο είναι η απόκρυψη της ψήφου, που κάνει και το και την πρόβλεψη δύσκολη. Δηλαδή έχει αυτά ενδεχομένως μέχρι και 20% απόκρυψη. Όλο αυτό το συνοθήλευμα, εάν το πάρουμε ως δεδομένο που κατά το μάλλον ήλθον είναι, μπορεί τα ποσοστά να μην είναι αυτά ακριβώς που είπαμε, δεν επιτρέπει σε κανέναν να κάνει ασφαλή πρόβλεψη για το ποιος θα περάσει στη δεύτερη Κυριακή και θα διεκδικήσει την Προεδρία απέναντι από τον νυν Πρόεδρο, τον Νίκο Αναστασιάδη. Αντρέα, ποια ζητήματα ήταν αυτά που απασχόλησαν την προεκλογική περίοδο? Στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να συζητάμε πολύ για το Κυπριακό. Αυτό φαντάζομαι ότι ήταν ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της προεκλογικής. Όμως υπάρχει και το ζήτημα της οικονομίας και το γεγονός ότι η Κύπρος θεωρητικά ή πρακτικά, θα μας πεις εσύ, βγήκε από τα μνημόνια, βγήκε από την οικονομική κρίση. Εάν έχω ακούσει καλά, γιατί υπήρχαν διακοπές, τα ζητήματα που έχουν συζητηθεί περισσότερο, που απασχόλησαν την επικαιρότητα και την προεκλογική αυτή περίοδο, ήταν κατά βάση η οικονομία το πρώτο και μετά το Κυπριακό. Έχει ανατραπεί η πρωτοκαθεδρία του Κυπριακού και είναι φυσιολογικό, γιατί είχαμε περάσει μια περίοδο κρίσης τα τελευταία 5 χρόνια. Έχουμε ακόμα ένα πολύ μεγάλο βουνό να ανεβούμε, αυτό που ονομάζεται μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και είναι ας πούμε ένας κόμπος στο λαιμό της οικονομίας. Σε αυτό έχουν γίνει και πολλές συζητήσεις και έχουν γίνει και πολλές προτάσεις, οι οποίες κάποιες είναι ολίγοντι προεκλογικές και είναι φανερό, δηλαδή όπως το ότι ο κύριος Παπαδόπουλος έχει πει ότι θα προχωρήσει σε κούρεμα δανείων, και το γεγονός ότι από το κυβερνητικό επιτελείο δεν είχαν ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετουμένων δανείων. Αυτό προέκυψε στο debate και την επόμενη μέρα βγήκε ο πρόεδρος να πει ότι έχουμε το σχέδιο εστία και στη βάση αυτού θα διαχειριστούμε και αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο ζήτημα, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων ήταν το Κυπριακό, και σε αυτό πάλι είχαμε τα γνωστά αφηγήματα των επιτελείων, δηλαδή από την πλευρά του Νίκου Αναστασιάδη, ότι θα συνεχίσω τις συμφιλίες αλλά με πολύ καλή προετοιμασία, έτσι ώστε να πάμε σε μια λύση που θα απαλλάσσει την Κύπρο από τα πάντα και θα την κάνει ένα κανονικό κράτος. Είχαμε τον κύριο Μπρά, ο οποίος έλεγε ότι και λέει ότι θα πάω αμέσως σε συνάντηση και συνομιλίες μαζί με τον κύριο Ακιντζή, γιατί είναι επιθύρες η διχοτόμηση και δεν μπορούμε να καθυστερούμε. Τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος είχε το πρόβλημα με το συνέτερο του, τον κύριο Σιζόπουλο, τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Παπαδόπουλος ενώρισε την προεκλογική, το είπε, απορρίπτει η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία.
προσπάθησε εκεί με κάποιο τρόπο να μπαλώσει την τρύπα. Ωστόσο προέταξε την νέα στρατηγική, η οποία όμως είναι ένα πρόγραμμα κατά την εκτίμησή μου με ατάκες που δεν απαντά στο βασικό ερώτημα της επόμενης μέρας, και έχουμε και του ΕΛΑΜ, τον κύριο Χρήστου, που είναι αδερφό κόμμα με τη Χρυσή Αυγή, οι οποίοι στρέφονται στη λύση ενιαίου κράτους, ένα πράγμα το οποίο εκ των πραγμάτων σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψει η Κύπρος στο ενιαίο κράτος που είχε το 60 ή τουλάχιστον πριν το 74. Και ο κύριος Λίκας, ο οποίος έχει αποκηρύξει τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, ο οποίος περίπου κινείται και αυτό στη λογική ενός ενιαίου κράτους. Ανδρέα, με αυτά τα δεδομένα, οι δυναμικές για το δεύτερο γύρο, για πιθανότητες συνεργασιών, πώς διαμορφώνονται? Δηλαδή, έχουμε τρεις βασικούς υποψήφιους, σύμφωνα με αυτά που μας είπες, οι οποίοι έχουν βασικές διαφωνίες στα κύρια ζητήματα. Πώς θα διαμορφωθούν οι συμμαχίες στο δεύτερο γύρο, τουλάχιστον ο δεύτερος, προκειμένου να... Αν έχω αντιληφθεί σωστά, η ερώτηση είναι περί συμμαχιών στο δεύτερο γύρο. Ξέρετε ότι ο δεύτερος γύρος νομίζω είναι μια νέα εκλογική μάχη. Θα κριθεί ένα από το γεγονός των αποτελεσμάτων της πρώτης Κυριακής, δηλαδή εάν ο Νίκος Αναστασιάδης έχει αυτό που έδειχναν οι δημοσκοπήσεις όλο αυτόν τον καιρό, μια διαφορά 10% από το δεύτερο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Εάν αυτή η εβδομάδα, όπου ο πρόεδρος έχει κάνει και ένα-δυο ολισθήματα χτες με το Σκοπιανό και προηγουμένως με το debate όπου δεν ήταν καλός, και μειωθεί η διαφορά στους κάτω των 6 ποσοστιαίων μονάδων, όπως λένε οι δημοσκόποι, τότε το πράγμα θα είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό και θα είναι και ανάλογο πώς θα διαμορφωθούν τέλος πάντων οι συμφωνίες μεταξύ των πλευρών. Δεν ξέρω, και είναι δύσκολο να μαντέψω, εάν το δίκο θα πάει με τον Αναστασιάδη, γιατί τέλος πάντων θα είναι πολύ πιο κοντά από ότι με τον Μαλά, διότι ο Αναστασιάδης είναι και λίγο πιο συντηρητικός τώρα στη διαχείριση του Κυπριακού, και το δίκο δεν θα ήθελε να αλλάξουν και πολύ τα πράγματα, ή αν λόγω της γλυκύτητας σε εισαγωγικά της εξουσίας το δίκο θα πάει να κάνει μια συμφωνία με τον κύριο Μαλά, σε περίπτωση που θα είναι ο κύριος Μαλάς στο δεύτερο γύρο. Από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο, εάν είναι ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος στο δεύτερο γύρο, να καταλήξουν σε μια συμφωνία με το ΑΚΕΛ, όπου έχουν συνεργαστεί παλαιότερα, έχουν ρηχθεί μερικές γέφυρες λεκτικά σε δηλώσεις τις προηγούμενες μέρες, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιος θα πάρει τελικά το δεύτερο εισιτήριο.